Η κούρσα το χρήσμα των δημοκρατικών υπογραμμίζει με τρόπο εμφατικό και τις διαιρέσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Από την μία πλευρά βρίσκεται ο Bernie Sanders. Οι ριζοσπαστικές προτάσεις του κατά την περίθαλψη είναι για κάποιους αρκετά σοσιαλιστικές. Ωστόσο προσελκύουν αρκετούς ψηφοφόρους των δημοκρατικών και του έχουν δώσει το προβάδισμα. Θα κερδίσουμε σε όλη τη χώρα, γιατί ο Αμερικανικός λαός έχει κουραστεί από έναν πρόεδρο που λέει διαρκώς ψέματα. Κοντά στον Σάντερς βρίσκεται και η Ελίζαμπεθ Βόρεν. Στηρίζει την επέκταση της περίθαλψης που θα χρηματοδοτείται από φόρους και θέλει διαγραφή χρεών για τους φοιτητές. Η μεταξύ τους σχέση πάντως δεν διανύει και την καλύτερη περίοδο, ιδιαίτερα μετά την επιβεβαίωση από την Warren πως ο Sanders της είχε πει σε κατηδίαν συνάντησή τους πως μια γυναίκα δεν μπορεί να κερδίσει την Προεδρία το 2020. Το ζήτημα επέλεξε να σηκώσει ο Τζο Μπάιντεν και άλλοι πιο μετριοπαθείς υποψήφοι. Οι προτάσεις τους δεν έχουν βρεθεί στο επίκεντρο, αλλά θεωρούν πως εκείνες των Sanders και Warren είναι αρκετά αριστερές για τους Αμερικανούς. Είμαι δημοκρατικός για έναν απλό λόγο. Δεν είμαι σοσιαλιστής, δεν είμαι πλουτοκράτης. Είμαι δημοκρατικός και είμαι περήφανος γι' αυτό. Βασικός πονοκέφαλος για τον Biden έχει καταστεί ο Pete Buttigieg. Τα καλά αποτελέσματα που έχει καταγράψει θεωρείται πως αποδυναμώνουν τον πρώην αντιπρόεδρο. Amy Klobuchar και Tulsi Gabbard μπορούν να θεωρούνται outsider, αντλούν όμως ψηφοφόρους από την ίδια κεντρώα δεξαμενή. Την κούρσα περιπλέκουν περισσότερο οι υποψηφιότητες των δισεκατομμυριούχων Mike Bloomberg και Tom Steyer. Και οι δύο διαθέτουν αρκετά χρήματα για την προεκλογική τους εκστρατεία, προκειμένου να αντισταθμίσουν τις μάλλον κακές επιδόσεις τους στα debate. Ένα πράγμα όμως είναι ξεκαθαρό. Κανείς υποψήφιος δεν διαθέτει την απήχηση του Μπαράκ Ομπάμα. Οι επικοινωνιακές του δεξιότητες σίγουρα θα χρειαστούν σε εκείνον που τελικά θα αποσπάσει το χρήσμα για να κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ.